να ανοίξουν τα στόματα των εργαζομένων όπως συνέβη σήμερα στο Μητέρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, εκεί που τα παιδιά που έχουν ανάγκη τη μόνιμη παρουσία του προσωπικού να μην εμπίπτουν στην κακοήθεια, κυριολεκτικά στο έγκλημα, να αντικαθίστανται οι επικουρικοί ή να χάνουν τη δουλειά τους, όπως πρόκειται να συμβεί με τουλάχιστον 150 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα σε αντίστοιχα ιδρύματα και δομές, με πρόσχημα ότι πρέπει λήγουν οι συμβάσεις τους. Και αυτό γιατί για την ψυχή των παιδιών, πέρα από την πραγματικότητα, έρχεται και η Επιστημονική Επιτροπή των Ιδρυμάτων, όπως στο Μητέρα, να σταθεί στο πλευρό τους και να πει ότι μετά από 3, 5 και 8 χρόνια δουλειάς, το τελευταίο πράγμα που έπρεπε να γίνει είναι να μείνουν με λιγμένες συμβάσεις άνεργοι μεσούσεις της πανδημίας, εγκαταλείποντας τα παιδιά τα οποία ήδη είχαν εγκαταληφθεί για να βρεθούν εδώ. Πρόκειται για μια μορφή κακοποίησης πέρα από τα εργασιακά καταπατημένα δικαιώματα.